Και βέβαια να πω τη μεγάλη μου, ακούω κάποια στιγμή δίπλα μου να λέει ο Θέμης, ναι μερούλα μου, δίπλα μου είναι, την πήρε ο ύπνος. Παιδιά, πήγε 7, όχι καλέ, πήρε η Μέρη, παλιά λέξη τον άντρα μου, 7,5 ώρα και δεν είχα ξυπνήσει. Εσύ το κινητό σου το έχεις στο θόρυβο. Δεν ξέρω τι, δεν το άκουσα ποτέ το ξυπνητήρι. Εν τω μεταξύ μπαίνω εγώ μέσα, δεν σε ακούω να μπαίνει. Τι πήρε το ρολόι, 7 και 20. Λέω θα ήρθε, αλλά μάλλον δεν θα συναντηθήκαμε να πούμε καλημέρα. Εντάξει, πώς έχω φύγει από το σπίτι, το ότι φόρεσα παντελόνι για να φύγω από το σπίτι, αφού ήρθα εδώ, είχα ανοιχτό το φερμουάρ. Τις μπότες χωρίς κάλυψη. Δεν φαίνεται σαν περιποίητη. Καλά, τώρα με έχει κάνει μέσα σε 10 λεπτά. Ούτε εγώ. Δεν χρειάζεσαι αγάπη. Εσύ παραπάνω. Τι να τα κάνει τα 20 και τα 30 λεπτά. 10 λεπτά αρκούν. Λένε, εσύ που ήσουν στην Αγόριανη. Εγώ πήγα στην Αγόριανη και βρέθηκα πάρα πολύ. Ξεκουραζόσουνα. Ξεκουράστηκα. Το πιο ωραίο βέβαια που πρέπει να πω. Η Αγόριανη στον Παρνασόλ. Είναι ότι την Κυριακή το πρωί πήγα στη λειτουργία τη Αγόριανη. Δεν λειτουργεί. Φαντάζομαι προφίλ. Κεράκια. Κεράκια θα σ' άναψα, ναι, βεβαίως. Τι ωραία, πώς και έτσι. Έβασε ο Πάτρη Χαράλαμπος, ένας καταπληκτικός πατερούλης εκεί πέρα, μας διάβασε μια ευχούλα. Πολύ ωραία. Ελένη, πώς παντρεύεσαι και έχουμε χάσει κάτι. Επειδή πήγα στην εκκλησία, πάω παιδί. Και σου διάβαζε και ευχή και τα λοιπά. Για καλή τύχη. Α, εντάξει. Τώρα για να μολύσω τα παπαράτσια, μόλις σου πήγε σε Ελενίτσα. Με παρεούλα.